Μπράβο. Μην ανησυχείτε. Θα πάω μαζί με τον Ρόκο, θα το κανονίσουμε και θα κάνουμε από κοινού τη μήνυση. Ε? Ξεχάστε το, παιδιά. Ο Ρόκο δεν θα κάνει τίποτα. Ίσα-ίσα, που δεν θέλει να ξανάρθει στο σχολείο. Έχω έτοιμα τα φυλάδια, οπότε ας ξεκινήσουμε να τα μοιράζουμε. Θα προσκαλέσουμε πρωτοετής και δευτεροετής. Ναι, γιατί η ομοφιλοφιλία είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και όλοι πρέπει να μάθουν. Και ποιος θα καλέσει τους γονείς μας? Η Μίτση με τον Μανουέλ παίρνουν τηλέφωνο. Μα ο Οκτάβιο είναι καθηγητής καλλιτεχνικών. Με ποια λογική θα κάνει αυτό στη διάλεξη, ε? Ηρέμησε, θα είναι εδώ ένας ψυχολόγος. Διάβασε. Ναι, είναι καλό να ακούσουμε την άποψη ενός ειδικού. Θα καταλάβουν όλοι ότι δεν πρέπει να κάνουμε διακρίσεις. Ωραία, ωραία λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε να τα μοιράζουμε. Έλα, έλα κι εσύ, πάρε. Έχεις εσύ? Μαριζά. Συγγνώμη, Ξαβιέλα, μου τελείωσαν τα φυλάδια. Όχι, όχι, δεν θέλω φυλάδια. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Κράτα το και με ρωτάς μετά. Έχω δουλειά τώρα. Πρέπει να πάω. Περίμενε, δεν θα μας πάρει πολύ. Δύο ερωτήσεις έχω μόνο να κάνω. Η πρώτη είναι, θα με συγχωρήσεις ποτέ που σου είπα ψέματα? Δεν ξέρω. Και ποια είναι η δεύτερη, μου λες? Αλήθεια τα έχεις με τον Παύλο? Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Μαρίζα, πού είναι? Τώρα μόλις έφυγε, την προλαβαίνεις. Ευχαριστώ. Είσαι καλά? Όχι, είμαι πολύ χάλια. Αν αισθάνεσαι άσχημα λόγω της Μαρίζας, συνέχισε να πολεμάς για εκείνη. Κάποια μέρα θα γίνει δική σου. Ποτέ δεν θα γίνει αυτό, μη μου λες ψέματα. Δεν λέω ψέματα. Δεν λες και αλήθεια, γιατί δεν μου πεις ότι βγαίνει με τον Παύλο? Τι, δεν μπορεί να βγαίνει με τον Παύλο, τον μισή. Μα τι μου λες τώρα, αφού τα έχουν κρυφά, μου το είπε ο Παύλο. Από το μυαλό σου τα βγάζεις. Αφού μου το είπε ο Παύλο, σου λέω. Μπορεί να το κρύβει και από σένα. Πού ήσουν, σε έψαχνα? Αν θες φυλάδια δεν έχω, μου τελείωσα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, ας τα φυλάδια. Τι? Τα έχεις κρυφά με τον Παύλο και δεν μου το έχεις πει. Όχι, καμία σχέση. Τι είναι αυτά που λες? Είναι κάτι που επινόησε ο Παύλο για να ξεφορτωθεί τον πατέρα του. Και εσύ τι σχέση έχεις με αυτό? Ο Σέρτζιο έμαθε για την περιοδία που πήγε ο Παύλο. Οπότε για να καλυφθεί ο Παύλο, είπε ότι συνόδευε εμένα που είμαι κοπέλα του. Και εσύ τον βοηθάς να την γλιτώσει? Ναι, ακριβώς αυτό. Και εσύ πώς το έμαθες? Γιατί αυτός ο βλάκας το λέει σε όλο το σχολείο. Ποιος το πέσε, εντάξει, δεν κάνω σου. Ποιος το είπε? Δεν ξέρω. Ο Ξαβιέ το ξέρει. Α, ναι, εντάξει αυτός, αλλά ποιος άλλος? Τι σημαίνει, Λουχάν, ποιος άλλος? Πριν από μία ώρα ήμουν στο μπαρ με τη Λάουρα. Και άκουσα τη μία με τη Φέλη να μιλάνε για σένα. Μάλλον θα το ξέρουν κι αυτές. Τι, όχι. Μαρίζα, κάτσε! Δεν είμαι σίγουρη. Να σου πω, ιδέα μου είναι, ή μας κοιτάει ο Λάλο. Και? Τι και? Κοίταξε με, ίσως κάτι έχει το πρόσωπό μου ή το μακιγιάζ μου, για δες. Όχι, δεν έχεις τίποτα, είσαι τέλεια. Γεια. Τελειώσαμε με τη Μίτση τα τηλεφωνήματα. Ευχαριστώ που μου δάνεις το κινητό σου. Να σε καλά. Μανουέλ! Σαμπρίνα! Τι έπαθες? Τι έγινε? Κοίτα, ωραία. Σήμερα έχουμε τη συνάντηση με τους χορηγούς. Μου είπες ότι θα έρθεις μαζί μου. Συγγνώμη, παιδιά. Δίκιο έχεις, συγγνώμη, αλλά προέκυψε ένα πρόβλημα και το ξέχασα. Εντάξει, μου τα λες στον δρόμο. Πάμε τώρα, μην αργήσουμε. Όχι, δεν είναι δίκιο. Γιατί πάει ο Μανουέλ και όχι εμείς? Είμαστε συγκρότημα, το θυμάστε? Συγκρότημα. Συγκρότημα και μάνατζερ. Φτάνει. Δεν υπάρχει λόγος να πάτε όλοι. Ο Μανουέλ μπορεί να μιλήσει και για τους τέσσερις. Δεν νομίζω να είναι τόσο εύκολη αυτή η συμφωνία με τους χορηγούς. Ναι, δίκιο έχει. Μπορεί να σας κοροϊδέψουν. Αχ, κανείς δεν κοροϊδεύει. Εξάλλου εσείς δεν μπορείτε να φύγετε. Πρέπει να μείνει κάποιος να βοηθήσει τον Οκτάβιο. Οπότε θα πάω εγώ. Δεν καταλαβαίνετε. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αποφασίσουμε μαζί και όχι μόνο σου. Όχι, ξέρεις κάτι. Εγώ είμαι μάνατζερ και εγώ παίρνω τις αποφάσεις εδώ. Όχι, δηλαδή, από τότε που ο Τζόνι, ο Γκούσμαν, θα σου εξηγήσω, ναι, λοιπόν. Ναι, ναι, άκουμε καλά. Ακολουθεί τις διαταγές του Τζόνι. Ναι, φυσικά, θα αργήσουμε. Πάμε. Ανοίξτε τα αυτιά σας. Τζόν. Αχ, τι μίσο, δεν τους αντέχω. Αλλά εμένα δεν με κοροϊδεύουν, δεν με κοροϊδεύουν. Τι έγινε τώρα? Κοπελιά, να σου πω κάτι. Τι έλεγες για μένα και για τον Παύλο? Τι έπαθες, παιδάκι μου? Τι έπαθα? Μη μου κάνεις τη χαζή, εμπρός, λέγε. Εγώ σε έψαχνα να σου πω κάτι για το συγκρότημα. Μην αλλάζεις το θέμα. Η Λουχάν πριν λίγο μου είπε ότι άκουσε εσένα και αυτή να μιλάτε για μένα και τον Παύλο. Όπα, 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 όπα. Αυτή έχει όνομα. Α, ξέρω, ήταν. Δεν ήταν για σένα και τον Παύλο. Πες της. Δεν πρόκειται να σου πει τίποτα. Και βέβαια θα μου πει. Άκουσε εκεί. Έλα, έλα. Έλα, λέγε, τι λέγατε. Κάτσε, κάτσε. Τώρα θα στο έλεγα. Έχω μια υποψία για τον Τζόνι Γκούσμαν. Και αναρωτιόμασταν με τη Φέλη αν ήξερες τίποτα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τι μου λες τώρα, ποιος Τζόνι Γκούσμαν? Κατά τη γνώμη μου, υπεύθυνη για μας είναι η Σαμπρίνα.
Δεν θέλω να ακούσω λέξη από αυτού του θέματος, ούτε λέξη. Να σιγουρευτείς ότι οι τεταρτοετοίς θα σταματήσουν αυτούς τους ηρωισμούς και όταν επιλύσεις αυτό το θέμα, έλα πάλι στο γραφείο μου. Κατανοητό! Τι είναι αυτό? Ανοιχτή συνάντηση για την ομοφιλοφιλία. Ομιλήτρια η Δόκτωρ Ντεμαρία, ψυχολόγος. Καλούνται να παρευρεθούν όλοι οι γονείς και οι μαθητές. Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό? Δεν έχω ιδέα. Πήγαινε να το ελέγξεις τώρα αμέσως. Μάλιστα κυρία, έφυγα. Ντεμαρία, η αδερφή του Μαριάνο. Σου είπα, εξαιτίας του Ντάνη. Έχει τρομοκρατηθεί. Αν τον ξαναπιάσουν... Ακούσε με, Ρόκο. Έχει άδικο ο φίλος σου, παιδάκι μου. Αν θες πραγματικά να τον βοηθήσεις, πρέπει να κάνεις μήνυση. Κατάλαβε το. Και εσύ κατάλαβε αυτό. Ο Ντάνι δεν θέλει μπλεξίματα με την αστυνομία. Στους μπάτσους δεν αρέσουν τύποι σαν αυτόν. Μπαμπά, τι έγινε? Ήρθες νωρίτερα? Τι κάνετε, δεν ξέρω αν με θυμάστε. Αντράντε, καθηγητής των καλλιτεχνικών. Ναι, πώς είστε? Μπορώ να μιλήσω λίγο με το γιο μου? Ναι, φυσικά. Με πήραν τηλέφωνο από το σχολείο και μου είπαν κάτι που ήθελα να συζητήσουμε. Μπορώ λοιπόν να μάθω, παρακαλώ πολύ, τι είναι αυτή η συνάντηση για την ομοφιλοφιλία που με κάλεσαν? Ναι, εγώ την οργάνωσα. Εσείς? Ναι, εγώ. Γιατί επιλέξατε αυτό το θέμα? Και επίσης, θέλω να μου πείτε γιατί καλέσατε το γιο μου. Έχει σχέση με το γιο σας, όπως και με κάθε παιδί στο σχολείο φυσικά. Μα τι σχέση έχει η ομοφιλοφιλία με τους μαθητές του Elite Way? Είναι ένα θέμα όπως όλα τα άλλα και είναι καλή ιδέα να το συζητήσουν με κάποιον ειδικό. Τι πειράζει αυτό? Γεμίζετε τα μυαλά των παιδιών με βλακίες. Δεν τους φτάνει τηλεόραση, τα βίντεο κλιπ. Σας παρακαλώ. Ακριβώς. Τα παιδιά, βλέπετε, εκτίθενται καθημερινά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γι' αυτό είναι καλό να έχουν την ευκαιρία να δουν τα πράγματα με ένα άλλο μάτι. Καταλάβατε? Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου ο γιος μου να δει τα πράγματα με άλλο μάτι. Ο Ρόκο πάει στο σχολείο για να μελετήσει. Σας διαβεβαιώ, μελετάει το παιδί σας. Τέλος πάντων, εγώ διαφωνώ. Διάλεξα το πιο ακριβό σχολείο της πόλης, αλλά όχι να δει τα πράγματα με άλλο μάτι. Γιατί διαλέξατε αυτό το σχολείο, κύριε, με όλο το θάρρος? Σας παρακαλώ, η ερώτησή σας με προσβάλλει, κύριε. Έλα, μπαμπά. Μα είναι αλήθεια. Λοιπόν, κύριε, εμένα με συγχωρείτε, πρέπει να φύγω. Έχω πολλές δουλειές, βλέπετε. Καθίστε σας στο σπίτι σας. Ευχαριστώ. Μπορώ να μείνω λιγάκι με το γιο σας? Φυσικά. Τον αγαπητό Ρόκο. Αν έχετε την καλοσύνη, κάντε τον παρακαλώ να καταλάβει ότι κάποιοι άνθρωποι είναι κακή επιρροή για αυτόν. Ευχαριστώ που προσπάθησες να τον πείσεις, αλλά δεν γίνεται, όπως βλέπεις. Δεν πειράζει. Τον λυπάμαι. Έτσι μεγάλωσε. Δεν με νοιάζει εκείνος. Αλλά εσύ, θέλεις να γίνεις σαν κι αυτόν? Όχι, μην απαντήσεις. Εσύ είσαι διαφορετικός. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό σου χάρισμα και πρέπει να το διατηρήσεις. Μα δεν είμαι γκέι. Δεν μιλάω για τις σεξουαλικές σου επιλογές. Εννοώ ότι εσύ, παιδί μου, βλέπεις τα πράγματα με άλλο μάτι. Έχεις άλλο όραμα. Κάποιοι άνθρωποι βλέπουν τα δέντρα και κάποιοι άλλοι το δάσος. Εσύ ανήκεις στους δεύτερους, Ρόκο, και πρέπει να διατηρήσεις το χάρισμα αυτό. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι χάρισμα ή κατάρα. Χάρισμα είναι. Ο παππούς μου, που ήταν πολύ σοφός, έλεγε ότι υπάρχει ένας ανώτερος νους που στέλνει ιδιαίτερα παιδιά για να βοηθήσουν την ανθρωπότητα. Ιδιαίτερα παιδιά, είπες? Βεβαίως. Διαφορετικά. Με οράματα, με ευαισθησίες. Έτσι ήμουν. Κι εγώ όταν ήμουν μικρός.